Εξιχνιάστηκε ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, μία υπόθεση διακεκριμένης κλοπής σε αγροτική περιοχή της Ξάνθης. Διακριβώθηκε η δράση 4 ατόμων της κλοπής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής. Έπειτα από σχετική καταγγελία και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης εντόπισαν σε περιοχές της Ξάνθης τον ένα δράστη να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν 25 κιλά χαλκού. Όπως προέκυψε, η ποσότητα χαλκού προέρχονταν από μετασχηματιστή του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είχε αφαιρεθεί σε παρελθόντα χρόνο. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, ταυτοποιήθηκαν ακόμα 3 συμμεδαμπή συνεργοί της παραπάνω κλοπής. Η προαναφερόμενη ποσότητα χαλκού κατασχέθηκε και αποδόθηκε αρμοδίως. Η σχετική δικογραφία υπευλήθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης. Συνελήφθη σε συνοριακό σημείο διέλευσης του Ορμπενίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Ορμπενίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της σύστασης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και αγνώστους συνεργούς. Αναλυτικότερα, 2 ηλικιωμένες συμμεδαπές δέχθηκαν τηλεφωνική κλήση κατά την οποία ενημερώνονταν από άγνωστο άτομο προς τον ιατρό για δίθεν άμεση χειρουργική επέμβαση που έχριζαν συγγενικά τους πρόσωπα. Ο άγνωστος δράστης με το πρόσχημα αυτό απαιτούσε χρηματικό ποσό για την παροχή των υπηρεσιών τους. Για να πετύχουν την εξαπάτηση κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, έτεροι δράστες προσποιούνταν το συγγενικό πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας τα ψευδή γεγονότα και παρακαλώντας για βοήθεια. Οι παθούσες και στις δύο περιπτώσεις πίστηκαν και παρέδωσαν ενώ πέθεσαν σε προκαθορισμένο σημείο χρηματικά ποσά σύμφωνα με τις οδηγίες των δραστών, από που τα παρέλαβε ο συλληφθής δράστης. Μετά τις καταγγελίες των περιστατικών, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον αλλοδαπό δράστη εισπράκτορα, ο οποίος επιχείρησε να εξελθεί της χώρας και να πραγματοποιήσει είσοδο στη Βουλγαρία. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε ο δράστης, ένα κινητό τηλέφωνο, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που κατάφερε να αποσπάσει, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στις παθούσες. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης για την ταυτοποίηση των συνεργών και την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων. Συνελήφθη στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός ο οποίος διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Γερμανίας για τα δικήματα περί σεξουαλικού εξαναγκασμού, σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και διάδοση πορνογραφικού υλικού. Συγκεκριμένα, ο δράστης μετέβη στο παραπάνω σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα, όπου κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί το παραπάνω ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.